καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε, είστε καλά? Έχω ένα μικρό άγχος σήμερα, γιατί χτες που έκανα live το βράδυ, το Instagram την άκουσε κανονικά. Έσβηνε όλη την ώρα, γενικά το Instagram χθες πρέπει να έχει πρόβλημα και γενικά όλα τα social media έχουν πρόβλημα τελευταίες μέρες. Γίνεται χαμός, όλος ο κόσμος κάνει live, όλος ο κόσμος είναι στα social media, έχει γονατίσει το δίκτυο γενικά του ίντερνετ, από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί δυσκολεύεστε και δυσκολευόμαστε όλοι γενικά να διαχειριστούμε το ίντερνετ. Οπότε η πιο καλή ώρα για να κάνω live θεωρώ πως είναι τώρα, 10 η ώρα το πρωί, γιατί κανείς δεν κάνει live στις 10 η ώρα το πρωί. Οπότε η μαγειρική μας σήμερα θα είναι καταπληκτική και θα είναι και πολλή ώρα. Σήμερα θα σας δείξω δύο τεχνικές. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα Κάια στο Instagram, καλημέρα Ειρήνη Σαμίου στο Facebook, Μαριαλένα Κουρί, Βιρτζίνια Σακαρέλη, καλημέρα Μίκη Βιδάλης στο Instagram, καλημέρα στον Καναδά, από τη Μάρο Κάτι, καλημέρα Βασίλης Μπαχάρης. Σήμερα θα κάνουμε μια συνταγή που όλοι αγαπάτε, θα κάνουμε μπιφτέκια στο φούρνο, θα σας πω όλα τα μυστικά. Γιατί είναι μια συνταγή τόσο απλή, Παναγία μου, και τόσο εύκολα μπορούμε να την καταστρέψουμε, που πραγματικά πρέπει να σας δώσω όλα τα tips για να φτιάξετε τα τέλεια μπιφτέκια. Ξέρετε ότι έχετε άπειρο κύμα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και χοιρινό και μοσχαρίσιο και μίξ. Εγώ μίξ τα βάλω για να σας δείξω ότι ό,τι κύμα και αν έχετε κάνει για να φτιάξουμε μπιφτέκια στο φούρνο, θα σας δείξω και πώς μπορείτε να φτιάξετε το τέλειο ρύζι, γιατί ξέρω ότι όλοι ταλαιπωριέστε λίγο με το ρύζι. Το ρύζι είναι ό,τι πιο απλό μπορούμε να κάνουμε, να ψήσουμε, να ετοιμάσουμε στο σπίτι. Οπότε θα σας δείξω τον τέλειο τρόπο για να κάνετε το τέλειο ρύζι. Λοιπόν, έχουμε μεγάλη μαγειρική σήμερα, αλλά καταπληκτική μαγειρική. Μεγάλη. Σε εισαγωγικά. Δηλαδή, από τη στιγμή που θα ξεκινήσετε, θα έχετε μπιφτέκι με ρύζι σε 40 λεπτά. Δηλαδή, σε 40 λεπτά, λόγω του ψησίματος των μπιφτεκίων στον φούρνο. Όχι κανένα άλλο λόγο. 40 λεπτά δεν μαγειρεύουμε. Το μαγείρεμά μας θα είναι το πολύ 15 λεπτάκια. Αλλά πρέπει να περιμένουμε τα μπιφτέκια μας να γίνουν. Στο Insta φαινόσουν αθολός χθες. Ναι, γιατί έχει θέμα το Instagram, παιδιά. Δεν είχα θέμα με τη σύνδεση. Είχε θέμα το Instagram. Λοιπόν, επειδή όπως βλέπετε και εσείς, υπάρχει πολλοί κόσμος κάτω από άλλες χώρες που βλέπουν τα live μας. Παρακαλώ πάρα πολύ όσοι έχουν την καλή θέληση να γράφουν ακριβώς τι κάνουμε. Πάτης λέγονται τα μπιφτέκια, δεν λέγονται burgers αυτά που κάνουμε σήμερα. Τα burgers είναι τα απλά, μόνο με αλάτι, αυτά που δείξαμε τις προάλλες πριν από μία εβδομάδα. Οπότε σήμερα θα κάνουμε τα κλασικά μπιφτέκια της μαμάς που αγαπάμε όλοι και μας αρέσουν σε όλους. Λοιπόν, από κάτω τα βήματα της συνταγής, τι άλλο να πω. Γιατί διαλύονται στο ψήσιμο, θα τα εξηγήσουμε όλα. Δεν πρόκειται να ξανααποτύχετε ποτέ στα μπιφτέκια. Σήμερα θα φτιάξουμε τα τέλεια μπιφτέκια, θα σας μείνει η συνταγή, θα καταλάβετε ακριβώς τη φιλοσοφία. Τι τσουλούφι είναι αυτό, Παναγία μου, πετάει. Να φορέσω καπέλο. Ίσιοσε. Ίσιοσε. Οχ. Εντάξει. Αυτά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Τίνα Λουκισάς, hello from Australia. Hello there. Λοιπόν, πάμε. Πολύ βασικό να σας πω, πριν ξεκινήσω, ότι ποτέ δεν φτιάχνουμε μπιφτέκια με πατάτες στο φούρνο. Γιατί πρέπει να διαχειριστούμε τις πατάτες από πριν και να τις βάλουμε μέσα και να τις ψήσουμε μαζί με τα μπιφτέκια, ή πρέπει να τα ψήσουμε ξεχωριστά. Οι πατάτες θέλουν τουλάχιστον μία ώρα ψήσιμο στο φούρνο για να μπορέσουν να γίνουν τραγανές, όχι να βράσουν, να γίνουν τραγανές, ενώ τα μπιφτέκια θέλουν πολύ λιγότερη ώρα. Οπότε αυτά τα δύο δεν ταιριάζουν μέσα στο φούρνο, εκτός άμα στις πατάτες κάνουμε κάτι διαφορετικό. Δηλαδή τις ψήσουμε από πριν και τις βάλουμε μέσα για να τις τελειώσουμε στο φούρνο με τα μπιφτέκια. Εντάξει, ξεκαθάρισα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, η κλασική μου κατασκευή με το ωραίο μου τέτοιο, με την ωραία μου ψωμιέρα, και για να μην χρονοτριβούμε, να μην χάνουμε χρόνο, θα ξεκινήσω λίγο με το κρεμμύδι και το σκόρδο, γιατί είναι το μόνο πράγμα που πρέπει να προσέξουμε όταν φτιάχνουμε μπιφτέκια. Λοιπόν, γαντάκια, γιατί η ζωή είναι καλή. Λοιπόν, και έχω ένα κρεμμύδι, 1 με 2 σκελίδες σκόρδο, βάλτε όσο σκόρδο θέλετε, βάλτε όσο κρεμμύδι θέλετε. Μπορείτε να βάλετε μέχρι και 2 κρεμμύδια, αυτό είναι αρκετά μεγάλο. Οπότε θέλω ένα κρεμμυδάκι εδώ, να το ψιλοκόψω. Εδώ.
Λοιπόν, ψιλοκόβουμε το κρεμμύδι και τώρα θα σας εξηγήσω, αφού βάλω το κρεμμύδι πρώτα πάνω, γιατί κάνουμε την όλη διαδικασία έτσι και πρέπει να την καταλάβετε 100%. Λοιπόν, το κρεμμύδι είναι το πιο καταστροφικό και το πιο σημαντικό υλικό. Πω πω, το τσουλούφι πετάει. Ίσχυσε. Θα φορέσω καπέλο. Τέλεια. Μια χαρά. Το πιο σημαντικό και το πιο καταστροφικό υλικό που μπορούμε να βάλουμε σε ένα κιμά. Θα σας εξηγήσω αμέσως. Περιμένετε, γιατί είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβετε. Φωνάζω από την πρώτη μέρα που έχω βγει στη τηλεόραση και κάνω συνταγές για αυτό το κρεμμύδι, γιατί εκνευριζόμουν πάρα πολύ που έβλεπα σε όλες τις συνταγές ελληνικές που βάζανε μέσα στο κιμά ομό κρεμμύδι και ουσιαστικά φτιάχνανε τα μπιφτέκια με ομό κρεμμύδι. Λοιπόν, έτσι όπως είναι, το μόνο που έχω να κάνω είναι να ανάψω λίγο το μάτι μου εδώ και θα αρχίσω να σοτάρω το κρεμμύδι μου εδώ. Και όση ώρα θα σοτάρω το κρεμμύδι, θα σας εξηγήσω λίγο για το κρεμμύδι. Ή βασικά να πούμε τη θεωρία αφού βάλουμε και το ριζάκι. Λοιπόν, λαδάκι εδώ. Μια-δυο κουταλιές σούπας λάδι, ίσα να σοτάρουμε το κρεμμύδι θέλουμε. Εδώ. Και ρίχνω κρεμμύδι μαζί με σκόρδο στο τηγάνι μου. Τέλεια. Θα κρατήσω το ξυλοκοπής γιατί θα ξυλοκόψω και τα μυρωδικά μου. Λοιπόν, αυτή πεταυτό, ωραίος. Λοιπόν, τι γίνεται με το κρεμμύδι. Ακούστε με προσεκτικά, ειλικρινά σας λέω, είναι το πιο σημαντικό κομμάτι σε μια συνταγή όταν φτιάχνουμε μπιφτέκια. Θα χρησιμοποιήσω μια έκφραση που μπορώ να τη χρησιμοποιήσω στα live, γιατί κανονικά στη τηλεόραση δεν μπορώ να τη χρησιμοποιήσω, γιατί μου τα κόβουν από τα κανάλια. Λοιπόν, όταν τρώτε μπιφτέκια, ποιο είναι το χειρότερο συνέστημα? Δεν είναι το χειρότερο συνέστημα μετά που όταν ρευόμαστε το μπιφτέκι, Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα, δηλαδή να έχει φάει το μπιφτέκι και αντί για να φας το μπιφτέκι να σε έχει φάει το μπιφτέκι. Αυτό οφείλεται σε ένα υλικό, το κρεμμύδι. Το κρεμμύδι λοιπόν, σε περίπτωση που μπει σε μια συνταγή ομό και δεν ψηθεί να καραμελώσει, έχει αυτές τις συνέπειες. Οξυδώνει τα κρέατα, τα οξυδώνει, γιατί εμείς θέλουμε να μαριναρουμε το κιμά μας, οπότε αν αφήσουμε το κρεμμύδι πολλή ώρα μέσα θα μυρίσει το κρέας και ουσιαστικά χαλάει όλη τη γεύση. Εκείνη την ώρα μπορεί να είναι ωραίο, όπως ακριβώς όταν τρώμε χωριάτικη σαλάτα με μπόλικο κρεμμύδι, εκείνη την ώρα είναι ωραία, αλλά μετά ταλαιπωριόμαστε. Γι' αυτό εγώ στη χωριάτικη σαλάτα πάντα με πάντα τρίβω το κρεμμύδι με λίγο ξύδι και λίγο ζάχαρη, να το κάνω τύπου πίκλα, ουσιαστικά να φύγουν τα μπόλικα οξέα που έχει. Λοιπόν, σε περίπτωση που δεν ψήσουμε το κρεμμύδι και το βάζουμε στο κιμά μας, ο κιμάς μας θα καταστραφεί και τα πιφτέκια μας θα γίνουν άσχημα, δεν θα γίνουν ωραία. Δηλαδή εκείνη την ώρα θα είναι ωραία, αλλά μετά θα σκέφτεσαι να φας ένα δεύτερο μπιφτέκι το απόγευμα. Ενώ με αυτόν τον τρόπο που σας λέω, θα είναι η πρώτη φορά στη ζωή σας που θα φάτε μπιφτέκια και όντως θα πηγαίνετε να τρώτε μπιφτέκια και δεν θα έχετε καμία γεύση άσχημη από τα μπιφτέκια. Λέει, Άκη, βγάλε τα γάντια στο σπίτι, δεν φοράς γάντια, μεταξύ μας είμαστε. Έχετε δίκιο ότι δεν φοράω γάντια, μετά θα πλάσω όμως τα μπιφτέκια. Και άμα δεν φορέσω γάντια, οι άλλοι μισοί θα μου λένε γιατί δεν φορέσεις γάντια. Οπότε προτιμώ να φορέσω ένα ζευγάρι γάντια για να μην ξοδέψω πολλά γάντια από την αρχή, για να μην μου πούνε τίποτα. Απάντησε στο Facebook. Οπότε το κρεμμύδι μας άρχισε να σοτάρεται και πρέπει οπωσδήποτε να σοτάρουμε. Τώρα, άμα δεν θέλετε να σοτάρετε το κρεμμύδι για να μην έχετε μία έξτρα διαδικασία του τηγανιού που έχουμε βάλει πάνω για να καραμελώσουμε το κρεμμύδι, μην βάλετε καθόλου κρεμμύδι στη συνταγή σας. Προτιμούμε να μην βάλουμε κρεμμύδι και να βάλουμε όλα τα υπόλοιπα μας υλικά, παρά να βάλουμε κρεμμύδι και να το βάλουμε ομό. Το πιασες? Το πιασες Instagram? Τέλεια. Ωραία. Λοιπόν, άρα το κρεμμύδι είναι πολύ σημαντικό εφόσον το βάλουμε να το σοτάρουμε. Αλλιώς δεν το βάζουμε καθόλου. Ένα. Αυτό να ξέρετε το κάνει μόνο εγώ. Το λένε όλοι οι υπόλοιποι. Τώρα. Αφού έβαλα το κρεμμύδι και το σκόρδο μου και είμαι άνετος, θα ετοιμάσω το ρύζι μου. Θα σας δείξω πώς να φτιάξετε ρύζι. Αλλά εσείς το ρύζι θα το ετοιμάσετε αφού ρίξετε τα μπιφτέκια μέσα στο φούρνο, γιατί θέλει 15 λεπτάκια για να γίνει. Οπότε δεν χρειάζεται να το φτιάξετε από τώρα και να κρυώνει. Απλά εγώ για να πάρω real time και να βγάλουμε και το ρύζι και τα μπιφτέκια να σε πίνουμε, δεν έχω ετοιμάσει ρύζι. Θα το ετοιμάσω μαζί σας και να δείξω πώς γίνεται. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Για να φτιάξουμε ρύζι μπασμάτι χρειαζόμαστε ένα τηγανάκι με καπάκι και άμα δεν έχουμε τηγανάκι με καπάκι κλείνουμε με μία μεμβράνη, εντάξει. Θα προσθέσω, όλα δουλεύουν με κούπα εδώ πέρα. Παίρνουμε μία κούπα εδώ και δεν την έχω γεμίσει μέχρι πάνω, έχω βάλει ένα δάχτυλο πιο κάτω. Οπότε ρίχνω μία κούπα ρύζι, δύο κούπες νερό,
βάζω καυτό νερό για να συντομεύσω τη διαδικασία. Σε περίπτωση που ρίξουμε καυτό νερό μέσα, το φαγητό μας θα γίνει, το ρύζι μας θα γίνει 10 λεπτά πιο νωρίς, γιατί δεν χρειάζεται να βράσει το νερό. Λοιπόν, σε περίπτωση που αμφιβάλλετε για το ρύζι σας, άμα είναι μακρύκοκο ή κοντόκοκο, γιατί το μακρύκοκο, να ξέρετε, γίνεται σπιρωτό, το κοντόκοκο γίνεται ριζότο και γλασέ. Αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι να ξεπλένετε λίγο το ρύζι σας πριν με κρύο νερό για να γίνει πιο σπιρωτό, άμα θέλετε. Άμα δεν θέλετε, εγώ δεν το έκανα, γιατί ξέρω να ψήσω το ρύζι μου, οπότε εμένα θα βγει σπιρωτό. Άμα εσείς δεν έχετε ξαναψήσει μπασμάτι, ξεπλύνετε το λίγο πρώτα. Λοιπόν, θα προσθέσω λίγο ελαιόλαδο. Έβαλα 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, λίγο αλάτι στο νερό, λίγο πιπέρι. Και από εκεί και πέρα μπορείτε να βάλετε ό,τι αρωματικά θέλετε. Μπορείτε να βάλετε δεντρολίβανο, μπορείτε να βάλετε θυμάρι, μπορείτε να βάλετε δάφνη. Συγγνώμη που έχω λίγο θυμαράκι εδώ. Στο βίντεο που σας έχω δώσει, εγώ νομίζω βάζω δεντρολίβανο και πρέπει να βάζω και λεμόνι. Δεν θυμάμαι, αλλά και να μην το έχω δει, εμένα μου πάει πάρα πολύ το λεμόνι. Θα ρίξω μόνο φλούδα από λίγο λεμονάκι εδώ. Το ψήσμα για να μπορέσει να μου δώσει έτσι ωραίο άρωμα καθώς ψήνει το μπασμάτι. Κοιτάξτε εδώ. Ένα ρύζι, 2 νερό, λαδάκι, αλάτι, πιπέρι και τα μελλοντικά που θέλουμε. Έτσι όπως είναι. Καπακώνω. Βάζω πάνω στη φωτιά. Εδώ. Ανάβω το μάτι μου. Και όταν αρχίζει να βράζει το μείγμα, τώρα το έχω στο τέρμα, όταν αρχίζει να βράζει το μείγμα, θα χαμηλώσω και θα αφήνω να σιγοβράζει. Ουσιαστικά τι θέλω, να απορροφήσει όλη την υγρασία το ρύζι, γιατί η υγρασία που έχουμε βάλει είναι ακριβώς για το ρύζι, για να την απορροφήσει και να ψηθεί, αλλά άμα έχω πολύ δυνατά τη φωτιά, θα φεύγει υγρατιμός γύρω-γύρω, από εδώ, από την κατσαρόλα, οπότε δεν θα απορροφήσει το ρύζι και από κάτω θα είναι πολύ δυνατά η φωτιά και θα κάψει το ρύζι. Οπότε, τώρα το έχω στο 9 και μόλις δω τον πρώτο υδραθμό, χαμηλώνω στο 3, 4, πολύ χαμηλά, ίσα να υπάρχει φωτιά και περιμένω μέχρι που να τραβήξει να πιει όλο το νεράκι το ρύζι μας. Το πιάσαμε. Πολύ απλό να κάνουμε ρύζι. Εδώ πέρα το κρεμμύδι μου σοκάρεται. Να ρίξω και λίγο θυμαράκι εδώ. Γιατί μ' αρέσει. Εσείς άμα δεν έχετε θυμάρι φρέσκο στο σπίτι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Μπορείτε να ρίξετε λίγο ρίγανη ή λίγο θυμάρι ξερό. Εμένα μου αρέσει πάντα να ρίχνω μαζί με το κρεμμύδι και το σκόρδο λίγο θυμαράκι. Νομίζω ότι θέλει λίγο ακόμα λαδάκι. Εδώ. Τέλεια. Μια χαρά. Λοιπόν, πάει και αυτό πίσω. Και πάμε τώρα εδώ. Πάμε να φτιάξουμε τον κιμά μας. Λοιπόν, για τον κιμά τα πράγματα είναι πάρα μα πάρα πολύ απλά. Πάλι έχει θεωρία το πράγμα, αλλά πρέπει να την πω για να την καταλάβετε. Είχαμε κάνει πριν από μία εβδομάδα μπιφτέκια για μπέργκερ, κιμά. Και σας είπα ότι τα μόνα υλικά που χρειάζεται ο κιμάς για μπέργκερ είναι καλός κιμάς μοσχαρίσκιος και λίγο αλάτι. Αυτό είναι. Γιατί άμα έχουμε έναν καλό κιμά, δεν θέλουμε να βάλουμε 1000-2 πράγματα μέσα και να σκεπάσει τη γεύση του μοσχαριού. Τώρα, θεωρώ ότι είναι λάθος να παίρνουμε 100% μοσχαρίσκο κιμά για να φτιάξουμε μπιφτέκια στο φούρνο. Αλλά άμα έχουμε, το χρησιμοποιούμε. Γιατί θα ρίξουμε τόσα υλικά μέσα που τελικά δεν θα έχουμε γεύση μοσχάρι. Θα πάρουμε μια after γεύση από όλα τα υλικά που θα ρίξουμε. Οπότε είτε βάλετε χοιρινό κιμά, είτε βάλετε μοσχαρίσκο, είτε βάλετε ανίσιο, είτε βάλετε μίξ από όλα αυτά, μας κάνει. Γι' αυτό το λόγο ότι σας έχει μείνει από κιμά στο ψυγείο σε μικρές ποσότητες, αναμίξτε τα και θα κάνετε τα τέλεια μπιφτέκια. Αλήθεια σας λέω. Λοιπόν, άρα η φιλοσοφία εδώ πέρα είναι ότι δεν μας νοιάζει τι κιμά θα βάλουμε. Εντάξει, οπότε να φέρω τον κιμά από το ψυγείο. Εδώ και εδώ. 1, 2. Εγώ έχω πάρει εδώ κουρούμι, τέλεια. Μοσχαρίσιο κιμά, φαίνεται από το χρώμα, είναι πιο κόκκινος, και χοιρινό κιμά. Θα μπορούσα να κάνω τη συνταγή και μόνο με χοιρινό κιμά και να βγει πολύ πιο οικονομικός. Εντάξει, πάμε να προσθέσουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά που χρειαζόμαστε τώρα εδώ μέσα. Το έχω εδώ πέρα και θα το χρησιμοποιώ. Εδώ. Τέλεια. Ήρθε η ώρα για τον κύριο ψωμί. Λοιπόν, για να φτιάξουμε μπιφτέκια στο φούρνο χρειαζόμαστε ψωμί. Μην ακούσω τώρα από κάτω σχόλια να λέτε όλοι ότι κάνω δίαιτα, δεν βάζω ψωμί στη συνταγή και μπλα 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 μπλα, γιατί αυτή τη στιγμή θα σας καταρρύψω οτιδήποτε πιστεύατε για το ψωμί ως τώρα στα μπιφτέκια. Λοιπόν, ανακατεύω λίγο το κρεμμύδι μου εγώ, το σοτάρω, τέλεια, συνεχίζω να σοτάρω το κρεμμύδι εγώ εδώ, βλέπετε, μπράβο,
Και το ρύζι μου από πίσω έχει αρχίσει να βράζει. Κοιτάξτε εδώ. Αμάν, έχει αρχίσει να βράζει. Οπότε τι κάνουμε. Χαμηλώνουμε τη φωτιά, όπως σας είπα, στο 3-4 και τα αφήνουμε σιγά σιγά να γίνει. Δεν χρειάζεται να τα ανακατέψουμε. Άμα τα ανακατέψουμε, θα βγάλει άμυλο το ρύζι και θα λασπώσει. Δεν θέλουμε να ανακατέψουμε το ρύζι σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, πάμε εδώ στο κοιμά μας τώρα πίσω και πάμε να καταρρύψουμε λίγο το μύθο για το ψωμάκι. Λοιπόν, επειδή όσοι κάνουν διατροφή λένε ψωμί μέσα στο κοιμά δεν θέλω, τι γίνεται. Επειδή τα μπιφτέκια τα ψήνουμε μέσα στο φούρνο, τα μπιφτέκια είναι λιωμένο κρέας. Το λιωμένο κρέας δεν έχει καμία υπόσταση για να κρατήσει την υγρασία που υπάρχει μέσα. Σε περίπτωση που δεν βάλω ψωμί, για να λειτουργήσει σαν σφουγγάρι και να τραβήξει όλη την υγρασία που θα χάσει το μπιφτέκι καθώς θα ψήνεται μέσα στο φούρνο, το μπιφτέκι θα βγει ένα μικρό ζελεδάκι που άμα το πετάξεις κάτω στο έδαφος θα γυρίσει πίσω. Γιατί θα χάσει όλη την υγρασία και θα μείνει μόνο η ζελατίνη που έχει το κρέας και η μάζα του ιστού που έχει. Οπότε τι θέλουμε. Θέλουμε να βάλουμε ψωμί για να κρατήσει όλη την υγρασία που πάει να βγάλει το μπιφτέκι. Και το λέω και είναι σημαντικό γιατί αυτή η υγρασία που θα βγάλει το μπιφτέκι είναι όλα τα αμινοξέα και οι πρωτεΐνες για αυτούς που κάνουν γυμναστική. Οπότε σε περίπτωση που ψήσετε μπιφτέκια μέσα στο φούρνο και δεν βάλετε ψωμί, ουσιαστικά τα μπιφτέκια σας θα είναι ένα κακό κρέας. Δεν θα έχει καθόλου πρωτεΐνη, θα έχει συμπυκνωμένες όλες τις γεύσεις και ουσιαστικά θα χάσετε αυτό που θέλετε να πάρετε. Οπότε το ψωμί, ενώ είναι ψωμί, μεταμορφώνεται σε τι? Σε κρέας. Γιατί ρουφάει όλο το ζουμί από το κρέας και ουσιαστικά γίνεται κρέας το ίδιο το ψωμί. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να βάλουμε ψωμάκι. Το ψωμάκι που χρησιμοποιώ είναι ψωμί του τοστ. Είτε μπορείτε να βάλετε ό,τι ψωμί σας έχει περισσέψει. Θα το χτυπήσω σε δύο δόσεις, γιατί είναι αρκετό. Αν έχετε μικρό μιξεράκι, στο βίντεο που σας δείχνω, εγώ έχω μεγάλο μίξερ. Οπότε τα χτυπάω όλα μαζί. Σε περίπτωση που έχετε μικρό μιξεράκι, σαν και αυτό, θα χτυπήσετε το ψωμί ξεχωριστά, όπως θα κάνω και εγώ τώρα. Εδώ. Κρεμμύδι μου, τέλεια. Και το κρεμμύδι είναι έτοιμο, καραμέλωσε. Σβήνω τη φωτιά μου και σιγά τα ΟΑ. Όση ώρα έκανα αυτό, σώταρα λίγο το κρεμμύδι, δηλαδή σιγά το δύσκολο. Λοιπόν, χτυπάω εδώ. Πόπο το ριζάκι μου. Τέλειο. Λοιπόν, πρώτο ψωμί, το χτυπήσαμε, το ρίχνουμε μέσα. Εδώ. Πάμε να χτυπήσουμε και το υπόλοιπο. Οπότε το καταλάβουμε αυτό με το ψωμί, έτσι. Δηλαδή, ακόμα και διατροφή να κάνουμε, άμα φτιάξουμε μπιφτέκια στο φούρνο, πρέπει οπωσδήποτε να βάλουμε ψωμάκι. Τώρα θα μου πείτε, μπορείτε να βάλετε φρυγανιά. Και η φρυγανιά δουλεύει. Απλά θεωρώ ότι με το ψωμί τα μπιφτέκια γίνονται πιο αφράτα. Άμα βάλουμε φρυγανιά, θα χρειαστεί να βάλουμε περισσότερη υγρασία άλλη από μόνη μας, όπως είναι το γάλα. Θα βάλουμε και γάλα στη συνταγή, αλλά σε περίπτωση που βάλουμε φρυγανιά, θα χρειαστεί πολύ περισσότερο γάλα. Και το γάλα, ξέρετε ότι γενικά σε τέτοιες συνταγές είναι επικίνδυνο. Θα σας εξηγήσω. Θέλουμε λίγο γάλα, γιατί το γάλα έχει τη λακτόζη, τη φυσική ζάχαρη του γάλακτος, για να πάρουμε μια γλυκιά γεύση στα μπιφτέκια μας. Απλά γενικά το γάλα συμπεριφέρεται περίεργα, μπορεί να χαλάσει μια συνταγή ή να την απογειώσει. Σε συγκεκριμένη περίπτωση, άμα βάλουμε πάρα πολύ γάλα, υπάρχει περίπτωση και να χαλάσει τη συνταγή μας. Θέλουμε το γάλα για να φουσκώσει και αυτό. Λοιπόν, το ψωμί μας το θέλουμε ομό. Δεν το θέλουμε ψημένο, γιατί πρόλαβα να δω ένα σχόλιο που λέει εδώ πέρα. Το θέλουμε ομό. Γιατί το θέλουμε ομό. Στα μπιφτέκια γαλοπούλας που είναι πιο άγευστος ο κοιμάς, να ξέρετε ότι το ψωμί το ψήνω μαζί με μπαχαρικά μέσα στο φούρνο για να το φυδατώσω ακόμα περισσότερο και να γίνει πιο σεξι. Σε συγκεκριμένη συνταγή το θέλω ομό. Λοιπόν, έτσι όπως είναι, έχω ρίξει κοιμά, ψωμί, θα προσθέσω ένα αυγό. Και το αυγό να ξέρετε ότι είναι προαιρετικό. Αλλά βάλτε το. Και έχω τα μυρωδικά μου εδώ, μαϊντανό και δυόσμο. Σε περίπτωση που κάνουμε μπιφτέκια στο φούρνο, άμα δεν βάλουμε μαϊντανό και δυόσμο, καλύτερα να μην ξεκινήσει. Δεν βλέπετε. Άρα βλέπετε. Σε περίπτωση που δεν βάλω μαϊντανό και δυόσμο, καλύτερα να μην ξεκινήσω τη συνταγή. Δηλαδή, ο δυόσμος είναι ένα βασικό υλικό για αυτή τη συνταγή. Σε περίπτωση που δεν τον βάλω, τα μπιφτέκια μου δεν θα βγουν νόστιμα. Το καταλαβαίνω. Θα βγουν νόστιμα, αλλά ο δυόσμος είναι ένα κλασικό μυρωδικό. Και το πιο κλασικό, μάλλον, το πιο κλασικό άρωμα που μας βγάζει το μπιφτέκι όταν το ψήνουμε ή όταν το τηγανίζουμε, γιατί η ίδια συνταγή είναι και για τα κεφτεράκια τα τηγανιτά, σε περίπτωση που θέλετε να τα τηγανίσετε. Απλά τα βάζετε λίγο αλευράκι από πάνω και τα τηγανίσετε. Ο δυόσμος είναι ένα χαρακτηριστικό υλικό. Δυόσμος μαζί με κρεμμύδι, ελαιόλαδο, μαϊντανό και σκόρδο παντρεύονται όλα στην εντέλεια και μας φτιάχνουν το τέλειο μπιφτέκι. Λοιπόν, έτσι όπως είναι,
Έρχομαι πάλι εδώ, ρίχνω τα μυρωδικά μου. Εμένα μου αρέσει να τα έχω λίγο πιο μεγάλα, πιο chunks. Δεν μου αρέσει να ψιλοκόβω. Δεν χρειάζεται να ψιλοκόψω τίποτα άλλο, έτσι δεν είναι? Όχι. Λοιπόν, ξύσμα από ένα λεμόνι. Είσαι σαν να σκάει κάπου εκεί που τρώμε το μπιφτέκι, γιατί πραγματικά σας λέω, με λίγο λεμονάκι θα καταλάβετε ότι υπάρχει μια τεράστια διαφορά. Εντάξει, τώρα αν δεν έχετε λεμόνι, δεν θα βάλετε ξύσμα από λεμόνι. Εδώ. Τέλεια. Ξύσμα από λεμόνι, πάει γι' αυτό. Έφυγε. Και πάμε τώρα να προσθέσουμε αλάτι. Θέλουμε περίπου 12 γραμμάρια αλάτι για ένα κιλό κιμά. Σε περίπτωση που δεν βάλετε αλάτι τώρα, μετά δεν μπορείτε να διορθώσετε το κιμά σας. Εντάξει, πιπέρι. Και πάμε τώρα να διαχειριστούμε το κρεμμύδι. Το κρεμμύδι μας είναι εδώ. Το βλέπετε. Θα το ρίξω μέσα στο μίξερ. Γιατί κοιτάξτε εδώ, έχει μεγάλα κομμάτια από κρεμμύδι. Γιατί ο Άκης δεν το έκοψε πάρα πολύ καλά το κρεμμυδάκι του. Το έκοψε ακατάστατα. Οπότε, όσο και να το καραμελώσει, έχει μείνει μεγάλο κομμάτι από κρεμμύδι. Και άμα έχουμε μεγάλα κομμάτια από κρεμμύδια, σπάνε τα μπιφτέκια καθώς ψήνονται μέσα στο φούρνο. Γενικά, οτιδήποτε έχουμε σε μεγάλα κομμάτια είναι αυτά που μπορεί να σπάσουν τα μπιφτέκια μας. Οπότε, τι κάνω, ρίχνω όλο το κρεμμύδι εδώ. Όπως καταλαβαίνετε, επειδή ας πούμε στο βίντεο για το πώς φτιάχνετε μπιφτέκια, απλά λέω σουτάρουμε το κρεμμύδι. Μετά λέω το χτυπάμε στο μίξερ. Όλες αυτές οι πληροφορίες δεν μπορούν να δοθούν σε ένα βίντεο, γιατί το βίντεο θα γίνει βαρετό, θα γίνει 30 λεπτά. Οπότε για μένα αυτό το live που κάνω είναι ευκαιρία όντως, πραγματικά, για να δώσω όλες τις πληροφορίες που δεν μπορώ να δώσω σε ένα βίντεο. Θα προσθέσω μέσα το λάδι μου. Θέλω 50 γραμμάρια ελαιόλαδο. Θέλουμε λαδάκι, το χρειαζόμαστε. Θα προσθέσω και το γάλα μου. Το γάλα μπορείτε να το βάλετε είτε εδώ είτε στα μπιφτέκια. Λίγο καπνιστή πάπρικα. Βάζουμε καπνιστή πάπρικα γιατί θέλουμε να μας δίνουν την αίσθηση ότι τα μπιφτέκια μας έχουν ψηθεί πάνω στη σχάρα. Άμα βάλετε λίγο καπνιστή πάπρικα, μας βγάζουν αυτή την υφή. Άμα δεν έχετε καπνιστή πάπρικα, απλά δεν θα βάλετε. Και εμένα μου αρέσει να βάζω και λίγο ρίγανη. Εδώ. Κρεμμύδι, σκόρδο, ρίγανη, πάπρικα, το ελαιόλαδο, το γάλα θα μπορούσα να το βάλω κατευθείαν στο κιμά, απλά το βάλω εδώ πέρα γιατί έχω τα υγρά μου. Και πάμε να χτυπήσουμε και αυτό στο μιξεράκι. Εδώ. Τέλεια. Και θα κάνουμε μία πάστα σαν ντομάτο κεφτέ. Μερικοί βάζουν και ντομάτα, η αλήθεια είναι στο κιμά. Εγώ δεν βάζω. Οπότε ρίχνω και αυτή την υπέροχη πάστα που έχει μέσα όλα τα μυρωδικά. Εδώ πέρα βρίσκεται όλο το μυστικό της γεύσης ουσιαστικά, γιατί είναι το κρεμμύδι, είναι το σκόρδο, είναι τα μπαχαρικά μου, είναι τα πάντα μέσα μαζί με το ελαιόλαδο. Και τώρα, για να δω λίγο το ρύζι, να δείτε και εσείς λίγο το ρύζι. Εδώ, δεν έχω κάνει κάτι παράξενο. Κοιτάξτε. Το ριζάκι έχει απορροφήσει όλο το νερό. Σε αυτό το σημείο, για να δούμε. Παίρνουμε ένα κουταλάκι και κάνουμε λίγο στην άκρη για να δούμε αν έχει μείνει νερό κάτω. Βλέπετε, εδώ. Βλέπετε ότι έχει ακόμα λίγο νεράκι. Οπότε τι κάνω, δεν το βγάζω από τη φωτιά, το ξαναβάζω πίσω, δεν κουνάω, ξανακλίνω το καπάκι και αφήνω άλλο ένα-δύο λεπτάκια να δούμε μέχρι τη στιγμή που θα γίνει. Αφήνω και το κουτάλι από δίπλα. Τώρα ο χρόνος που σας δίνω είναι σχετικός. Εξαρτάται με το πόσο δυνατά έχετε τη φωτιά σας. Το ρύζι με το που απορροφήσει όλο το νερό είναι και έτοιμο. Δεν χρειάζεται 20, 30, 40, 50 λεπτά. Ξέχασα να βάλω τίποτα. Αυγό έβαλα, γάλα έβαλα, λάδι έβαλα. Τα μυρωδικά μου τα έβαλα, όλα τα έβαλα. Και τώρα ήρθε η ώρα για το πλάσιμο. Σε περίπτωση που κάνετε ακριβώς αυτό που σας έδειξα, δηλαδή σοτάρετε το κρεμμύδι, το λιώσετε στο μίξερ, το ψωμάκι σας το τρίψτε στο μίξερ, δεν χρειάζεται και πάρα πολύ ανακάτεμο κιμάς. Γιατί ο μύθος, όχι ο μύθος, είναι πραγματικότητα, ότι όταν φτιάχνουμε μπιφτέκια πρέπει να ανακατέψουμε τουλάχιστον 5 λεπτά το κιμά για να γίνουν ωραία τα μπιφτέκια. Ισχύει. Δηλαδή, άμα δεν ανακατέψεις καλά, ουσιαστικά να ανακατευτούν όλες οι γεύσεις, να γίνει κάτι υπέροχο, τα μπιφτέκια δεν πρόκειται να γίνουν ωραία. Δηλαδή, θα υπάρχουν άλλα κομμάτια που θα είναι νόστιμα και άλλα κομμάτια που δεν θα είναι νόστιμα. Οπότε, πλάθω ωραία το κιμά μου εδώ. Κοιτάξτε. Εντάξει, θα σου πω κάτι, είναι πολύ συχαμένο να το πω. Καλά δεν το λέω. Θα το πω. Λοιπόν, όταν ήμουν μικρός, είχα ένα τρελό θέμα, κόλλημα.
όταν έφτιαχνε η μαμά μου κιμά, πήγαινε και τρώγα μου το κιμά έτσι πως ήταν. Δεν ξέρω αν το έχει κανείς άλλος, αλλά όντως είχα τρελό θέμα πραγματικά. Λοιπόν, τώρα, το μόνο πράγμα που, επειδή όμως δεν μπορούμε να φάμε μόνο κιμά, είναι κακό, γιατί έχει μέσα το αυγό, έχει το κρέας, γενικά δεν θέλουμε να τρώμε μόνο κιμά, το μόνο πράγμα που μπορούμε να έχουμε σε αυτό το σημείο είναι ότι υπάρχει περίπτωση το αλάτι και το πιπέρι που βάλαμε να ήταν λίγο. Οπότε τι κάνουμε, παίρνουμε ελάχιστο κιμά, τόσο, και κάνουμε ένα μίνι μπιφτεκάκι εδώ, πολύ μικρό, και στο τηγάνι που σοτάραμε πριν το κρεμμύδι, σοτάρουμε το μπιφτεκάκι από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά μέχρι να ψηθεί, δοκιμάζουμε για να δούμε πώς είναι από αλάτι και πιπέρι. Ένα μικρό τεστ μπορούμε να το κάνουμε σε αυτό το σημείο. Τώρα, έτσι όπως είναι, τώρα ο κιμάς μου είναι έτοιμος. Σε περίπτωση που έχετε την πολυτέλεια του χρόνου να αφήσετε το κιμά σας στο ψυγείο για 2, 3, 4, 5 ώρες, θα κάνετε πάρα πολύ καλά. Δεν θα το λερώσω πολύ, λίγο εδώ. Λίγο λάδι στο τηγάνι, στο ταψί. Θέλω λίγο λαδάκι στο ταψί, εδώ. Και σε περίπτωση που τα αφήσετε και ολοβραδείς, ολονυχτής, ακόμα καλύτερα, γιατί όντως τα μπιφτέκια σας θα γίνουν πολύ πιο νόστιμα. Όση ώρα τα αφήνουμε το μείγμα μας να κάτσει και να δέσει, τόσο καλύτερα γίνονται τα μπιφτέκια. Λοιπόν, στη συνταγή έχω γράψει πως κάνω 6 μπιφτέκια. Εσείς μπορείτε να κάνετε 6, μπορείτε να κάνετε 7, μπορείτε να κάνετε 8, μπορείτε να κάνετε 5, μπορείτε να τα κάνετε γεμιστά, μπορείτε να τα τηγανίσετε με λίγο, πώς το λένε, με λίγο αλευράκι. Γενικά μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Αυτό τώρα που κάνω δεν είναι σωστό, θα έπρεπε λίγο να αφήσω το μείγμα μου να δέσει, αλλά είναι 10 η ώρα, μπορεί να θέλετε 6 τα μπιφτέκια. Και να μην τα αφήσετε να δέσει, πάλι ωραία θα βγουν τα μπιφτέκια. Γιατί άμα κάνετε ακριβώς ό,τι σας έδειξα, θα είναι η πρώτη φορά στη ζωή σας που θα φάτε μπιφτέκια και όντως δεν θα έχετε άσχημη γεύση μετά. Θα είναι η πρώτη φορά που θα φτιάξετε μπιφτέκια στη ζωή σας και θα είναι τόσο γευστικά, γιατί όλα υπάρχουν λόγο που έχουν μπει εδώ μέσα. Δεν υπάρχει κάτι που να μην έχει λόγο που έχει μπει. Και θα είναι η πρώτη φορά που θα κάνετε μπιφτέκια στη ζωή σας και όντως θα είναι πάρα πολύ αφράτα. Γιατί και αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό. Γιατί το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε στα μπιφτέκια είναι το ψήσιμο στο φούρνο. Όπως σας είπα και πριν, καλά, αυτό το έκανα πολύ μπαμπάτσικο, αλλά μου έχει μείνει λίγο ζυμαράκι εδώ. Οπότε θα κάνω και τα άλλα δύο πιο μεγάλα, εδώ. Γιατί αυτά θα μπουν στο φούρνο καθώς θα ψηθούν. Δηλαδή, σας λέω, με το που ρίξουμε το κιμά μας μέσα στο φούρνο, κατευθείαν ο κιμάς θα αρχίσει να βγάζει υγρασία, γιατί είναι ιωμένο κρέας. Οπότε, τι θέλουμε, για να μειώσουμε αυτό το, την απώλεια υγρών και την απώλεια χρημάτων, γιατί ουσιαστικά πληρώσετε για να πάρετε κιμά και ο κιμάς περισσότερο θα γίνει νερό και θα εξαφανιστεί στο ταψί σας. Βάζουμε το ψωμάκι και όλα τα υπόλοιπα υλικά. Να βάλω λίγο ακόμα εδώ, λίγο ακόμα εδώ. Και έχω κάνει 6 γιγαντιαία μπιφτέκια. Το ένα μπιφτέκι είναι μία μερίδα. Σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε μικρότερα, τα κάνετε μικρότερα. Και το θέμα ψησίματος. Λοιπόν, στο βίντεο που θα δείτε, γράφω. Λέω πως ψήνουμε 30 με 40 λεπτά. 30 με 40 λεπτά λέω, γιατί υπάρχει τεράστια διαφορά, 30 με 40 λεπτά. 30 με 40 λεπτά λέω γιατί ξέρω ότι όλα σας τα μπιφτέκια τα θέλετε πάρα πολύ ψημένα. Και αν σας πω ότι τα ψήνουμε 30 λεπτά θα πείτε ότι είναι λίγο. Εγώ τα δικά μου τα μπιφτέκια, επειδή ο φούρνος μου ήταν προθανασμένος, τα ψήσα 25 λεπτά. Γιατί ό,τι θέλω να κρατάνε μέσα. Θέλω, όχι να είναι ομά, είναι ψημένα, στα 25 λεπτά έχουν ψηθεί. Στα 30 έχουν πάρει λίγο χρώμα, άμα τα ψήσω μέχρι τα 40 θα πάρουν περισσότερο χρώμα, θα φαίνονται πιο γκαγκαγιασμένα, πιο ψημένα, αλλά ουσιαστικά όσο περισσότερο ψήνουμε το κρέας, τόσο περισσότερο τα φυτατώνουμε. Γι' αυτό το λόγο σας είπα ότι ποτέ δεν ψήνουμε μπιφτέκια με πατάτες στο φούρνο. Γιατί άμα ψήσω τα μπιφτέκια μου μαζί με αλουμινόχαρτο μια μισή ώρα στο φούρνο, δεν θα μείνει τίποτα. Από τόσα τα μπιφτέκια θα γίνουν τόσα και επειδή θα μείνουν τα αλάτια, θα μείνουν όλες οι γεύσεις, θα είναι συμπυκνωμένη η γεύση, στο τέλος δεν θα τρώγεται. Οπότε στο μυαλό σας να έχετε ότι 30 λεπτάκια είναι ο τέλειος χρόνος που μπορούμε να τα ψήσουμε. Και λιγότερο, άμα θέλετε να τα ψήσετε, μπορείτε. Άμα κάνετε 6 μπιφτέκια, θέλουν 30 λεπτάκια. Άμα κάνετε 8 μπιφτέκια, μειώνουμε λίγο το χρόνο, γιατί είναι περισσότερη η επιφάνεια, μεγαλύτερο το ταψί, μικρότερα τα μπιφτέκια, οπότε μπορεί να θέλουν 25 λεπτά, 30 λεπτά. Μην ψήσετε πολύ τα μπιφτέκια σας. Βγάλετε από το φούρνο, δοκιμάστε, θα δείτε ότι θα σας αρέσουν, θα έχουν γεύση, θα έχουν ζουμί, θα έχουν ό,τι χρειαζόμαστε. Οπότε αυτά πάνε στο φούρνο, 180 βαθμούς. Εντάξει, πίστευα ότι η λάτσα που θα είχα σήμερα θα ήταν τεράστια, αλλά ουσιαστικά δεν έχω τίποτα. Ένα μπολ έχω, ένα τηγάνι και ένα ξυλοκοπής. Λοιπόν, από πάνω λαδάκι, δεν σκεπάζουμε τα μπιφτέκια. Τι να σκεπάσουμε, Παναγία μου, τι είναι κοτόπουλο στο φούρνο για να ψηθεί το κόκαλο? Είναι καθαρό κρέας. Δεν βάζουμε λιμινόχαρτο, δεν βάζουμε λαδόκολες, δεν βάζουμε τίποτα. Έτσι όπως είναι, προθερμασμένος ο φούρνος. Μπαίνει μέσα. Ε,
τα μπιφτέκια σας τα ενέργεια. Βλέπετε ότι στα 30 λεπτά ήδη μαζέψαν τα μπιφτέκια και βγάλαν ζουμάκι. Δηλαδή άμα δεν είχαμε βάλει ψωμί, άμα τα ψήναμε παραπάνω και άμα όλα τα υπόλοιπα, στο τέλος δεν θα είχαμε κρέας να φάμε. Λοιπόν, και το ρύζι μας και αυτό πρέπει να είναι έτοιμο, για να δω. Κοιτάξτε, αυτό που σας έλεγα. Απλά κάντε με το κουτάλι έτσι, θα δείτε ότι έχει απορροφηθεί όλο το νερό. Δεν έχει αρπάξει το ρύζι. Και ουσιαστικά το ριζάκι μας είναι... Πόσο εύκολο πράγμα... Απλά το σπάμε τώρα λίγο για να φρατέψει. Πόσο εύκολο πράγμα είναι να κάνεις ένα ριζάκι. Βλέπετε, δεν το ζόρισα καθόλου. Δεν του έπρεξα καθόλου τα σηκώτια. Δεν του έκανα τίποτα. Πάμε από εκεί να σερβίρουμε. Όχι, από εδώ. Και ουσιαστικά το ρύζι μου είπε σε ευχαριστώ πάρα πολύ που δεν με ζάλισες και έγινε σπυρωτό, τέλειο και γεμάτο με γεύση. Δηλαδή, πραγματικά, κοιτάξτε εδώ. Αυτό το ρύζι δεν υπάρχει. Το λαδάκι του, το πιπέρι του, το αλάτι του, κοιτάξτε εδώ, απλά ξεκολλάει όλο, εδώ, και γίνεται το τέλειο ρύζι. Λίγο ριζάκι, εδώ, θα αφήσω λίγο στην άκρη. Ένα μπιφτεκάκι, εδώ. Λίγο λαδάκι. Και πάμε να φάμε. Σε περίπτωση που θέλετε να αξιοποιήσετε αυτό το ζουμί που έχει μείνει στα μπιφτέκια σας εδώ, αυτό το ταψί είναι πιο μεγάλο, γι' αυτό φαίνεται ότι τα μπιφτέκια μικρήνανε ακόμα, το άλλο ήταν πιο μικρό. Σε περίπτωση που θέλετε να αξιοποιήσετε αυτό το ζουμί που έχει μείνει εδώ πέρα, αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι να ρίξετε λίγο νερό, να τα ανακατέψετε, να το πάρετε, να το ρίξετε σε ένα τηγάνι, να προσθέσετε λίγο μουστάρδα και να κάνετε μια σάλτσα. Εντάξει, για να σερβίρετε πάνω από τα μπιφτέκια. Οπότε, πάμε να δοκιμάσουμε. Έρχομαι. Να δώσω και ένα μαχαίρι δώρο. Περιμένετε. Τι μαχαίρι να δώσω. Λοιπόν. Τι μαχαίρι να δώσω. Να δώσω. Μαχαίρι του ψωμιού. Εντάξει. Κάθε μαχαίρι έχει τη χρήση του. Αυτό το μαχαίρι είναι τέλειο για να κόβετε ψωμί, να κόβετε ντομάτες, να κόβετε λαχανικά. Δεν κάνει το άλλο το μαχαίρι. Οπότε σήμερα θα δώσω δύο μαχαίρια ψωμιού για αυτούς που πήραν θήκες και αρχίζουν οργανώνονται περισσότερο και φτιάχνουν τα πράγματά τους. Να πάρω και αυτό μαζί. Εδώ. Πιατάκι, μπιφτεκάκι, ριζάκι. Άντε γεια, πιο μαμαδίστικο φαγητό δεν γίνεται. Ουχου. Καλά, τελικά νόμιζα ότι θα ήταν περισσότερο η μαγειρική μου, αλλά δεν ήταν. Μια χαρά. Είναι δύσκολο να κρατάς και αυτό. Λοιπόν, μαχαίρι ψωμίου σήμερα. Κάτω από το post στο Instagram που θα κάνουμε μετά για τα μπιφτέκια γράφετε akisishop.com. Κάτω από το βίντεο του Facebook γράφετε akisishop.com. Να πάρετε ένα μαχαίρι ψωμιού, θα σας λύσει τα προβλήματα. Λοιπόν, το ριζάκι τέλειο. Τα μπιφτέκια τέλεια. Εντάξτε εδώ. Όταν λες μπιφτέκι, πες αυτό το μπιφτέκι. Παναγία μου. Δηλαδή, μου φαίνεται αδιανόητο. Τώρα ας πούμε, σε φυσιολογικό χρόνο θα κάναμε, θα είχαμε βάλει τα μπιφτέκια στο φούρνο και μετά από 15-20 λεπτά θα ξεκινήσαμε να φτιάχνουμε το ρύζι. Δηλαδή, πόση ώρα μας πήρε. Μας πήρε 20 λεπτά και άντε 30 λεπτά να ψήσουμε τα μπιφτέκια, σε 45 λεπτά όπως σας είπα, έχεις έτοιμο φαγητό. Δηλαδή, ώρες πραγματικά αναρωτιέμαι γιατί δεν μπαίνετε στην κουζίνα σας. Μπείτε, θέλω σήμερα να φτιάξετε όλη μπιφτέκια. Θα φτιάξουμε και μπιφτέκια γαλοπούλας μια μέρα. Αυτό είναι το πρωινό μου. Βασικά είναι το δεκατιανό μου, έχω φάει ήδη πρωινό. Φιλάκια πολλά. Ευτυχώς δεν έπεσε το βίντεο. Είχα ένα μεγάλο άγχος γιατί χθες στο Instagram δεν βγήκε επεισόδιο. Το μπιφτέκι είναι το πιο αφράτο που έχετε φάει. Δοκιμάστε το. Τερματισμός. Instagram. Τερματισμός. Κοινοποίηση. Γεια σας κύριε Facebook. Τέλος.